Πάμε να πούμε καλημέρα στον κύριο Δαμιανού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ μου, που είστε σήμερα εδώ κοντά μας. Πρώτη εμφάνιση. Αντιληφθήκατε ότι είναι διαφορετικό το ύφος της εκπομπής. Καλημέρα, τι κάνετε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Και να πω ότι δεν θα έφευγα με τίποτε. Εντάξει, αστειευόμουν. Ήταν ο μόνος τρόπος για να πείσω τον κύριο Τριφωνίδη να σταματήσει να μιλάει. Γιατί αντιλαμβάνεστε, μιλάει και αυτός πολύ κι εγώ. Εντάξει. Και έχουμε θέματα. Ενδιαφέροντα θέματα. Ναι, ναι, εννοείται. Πόσα βλέπετε τα πράγματα, Υπουργέ μου, στο Υπουργείο, στο Υφυπουργείο Καινοτομίας, πώς πάμε? Challenging τα βλέπω τα πολύ, πράγματα, αλλά πολλές και πολύ, πολύ ναι. ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Ήδη ανακοινώσαμε κάποια ενδιαφέροντα για φέτος. Θα μιλήσουμε για αυτά τα ενδιαφέροντα, απλώς επειδή μαζί με το Υφυπουργείο πήρατε και μια σειρά από πάρα πολλά προβλήματα ή τέλος πάντων ανοιχτά ζητήματα τα οποία χρήζουν κλειδώματος να τα κάνουμε καινούργια και να τα βγάλουμε προς τα έξω. Είμαστε κοντά, δηλαδή, ναι, για το e-justice, το AI που έγινε E, ξανά έγινε AI και άλλα διάφορα θέματα. Σίγουρα βρήκαμε κάποια θέματα, ίσως αναμενόμενων ή εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν κάποια θέματα τα οποία πρέπει να χειριστούμε. Το e-justice, για παράδειγμα, ναι, ναι. ήταν κάτι που βρήκα μόλις ξεκίνησα. θεωρώ ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί, αλλά συνέβηκε. Οπότε οφείλαμε να το χειριστούμε. Και τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ακριβώς να δούμε πώς πετυχαίνουμε τους στόχους που τέθηκαν ευθύς εξ αρχής για εκείνο το έργο. Σωστό. Και δεν είναι ο μόνος τομέας όπου υπάρχει μια σειρά από έργα ή ενέργειες τα οποία έχουν προγραμματιστεί, χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά ταμεία εμπολής και οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε, να τα φέρουμε εις πέρας επιτυχώς για να ψηφιοποιήσουμε αυτούς τους κάθετους τομείς της οικονομίας. Θα έχουμε κάποια οποιαδήποτε ανακοίνωση σύντομα για το e-justice. Θα επανέλθουν οι δικηγόροι σε αυτό, θα παραμείνουν στο e-justice. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζαν πάρα πολλά προβλήματα. Και θα πρέπει να μπουν και κάποια χρονοδιαγράμματα. Σωστό. Διαφορετικά, αν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, θα έχουμε να λέμε. Σωστό, σωστό. Κοιτάξτε, υπάρχει πλέον μια δυσπιστία για τη χρήση του e-justice. Είναι δεδομένο από τους κύριους χρήστες που είναι οι δικηγόροι. Αφού δεν έγινε σωστά. Ακριβώς. Ναι. Οι δικηγόροι και τα δικαστήρια. Mm-hmm. Ο στόχος λοιπόν είναι να το αξιολογήσουμε σωστά, να φέρουμε ναι. μέσα τους σημαντικούς stakeholders, όπως ονομάζονται, οι δικηγόροι, ο Παγκύπριος Δικηγορικός, τα δικαστήρια, να κάτσουμε ευθύς εξ αρχής να αξιολογήσουμε το σύστημα και να δούμε πού πήγε στραβά, τι μπορούμε να διορθώσουμε και πώς να το φέρουμε σε εκείνη την κατάσταση που να είναι αποδεκτό. Άρα ακόμα δεν βρήκαμε. Έχουμε ξεκινήσει μια σοβαρή ανάλυση, έτσι, και με τη βοήθεια και εξωτερικών συνεργατών μας εδώ, εκεί στο Υφυπουργείο. Αυτοί που θα μας το έστειναν, δεν μας το έστεισαν σωστά, για να καταλαβαίνει ο κόσμος που μας ακούει, όπως εγώ που δεν σκαμπάζω τίποτα από τεχνολογία. Πείτε μου σας παρακαλώ απλά, αυτοί που μας το σχεδίασαν για να το εφαρμόσουμε, δεν ακολούθησαν σωστά αυτό που είχαν γραμμένο, δεν γράφτηκε σωστά αυτό που τους δώσαμε, τι πήγε λάθος? Αυτό είναι ίσως ένας απλοϊκός τρόπος να το δούμε. Ναι, αλλά σίγουρα. Πρέπει για να το καταλάβουμε και εμείς. Να σημειώσουμε και κάποια θέματα τα οποία είναι και παθογένειες, οι οποίες πρέπει να αποφύγουμε στο μέλλον. Μα παρακαλώ. Ένα σύστημα, και το έχω ξαναπεί, που επιλέγει και γράφτηκαν υποδιαγραφές του το 2017. Ναι. Κατακυρώθηκε η πρόσφορά το 2020, ακόμα 3 χρόνια. Και έκτοτε βρίσκεται σε υλοποίηση. Με έναν τρόπο μονολυθικό, εν πάση περιπτώσει, διότι υπάρχουν και άλλες μεθοδολογίες πιο σύγχρονες να φέρνεις σε λειτουργία κάποια συστήματα, είναι φυσιολογικό να δημιουργεί κινδύνους μη σωστής εφαρμογής του. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Mm-hmm. Προφανώς έγιναν και κάποια λάθη στην πορεία υλοποίησης του, τα οποία για μένα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που προέχει, είναι να βρούμε τα προβλήματα και να τα διορθώσουμε. Γιατί ήταν μεγάλα τα προβλήματα, οπότε χρειάζεται και πολύ δουλειά. Και είναι και πολλά τα λεφτά που δώσαμε, Υπουργέ. Είναι σημαντικό το ποσό, εννοείται. Αλλά δεν σκοπεύουμε αυτά τα λεφτά να τα επομιστεί το κράτος. Η ουσία όμως είναι πρώτα να λύσουμε το πρόβλημα, ναι. να μπει σε εφαρμογή. Είναι ένας σημαντικός τομέας, όπου η μεταρρύθμιση είναι βασική. Και θα δούμε τι θα προκύψει στην πορεία. Ένα άλλο θέμα το οποίο το κουβαλάτε ναι. από προηγουμένως είναι το θέμα των σερβερ. Σωστά. Ξέραμε ότι είχαμε τέλος πάντων το πόρισμα, το οποίο θα οδηγεί το στην νομική υπηρεσία. Το διαβάσατε, αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν αρκετές σελίδες. Το έχετε διαβάσει, το προωθήσατε στην νομική υπηρεσία? Είναι μια διοικητική έρευνα, όπως ονομάζεται, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι από αυτήν την έρευνα που είναι ογκοδέστατη, πήρε αρκετούς μήνες να ολοκληρωθεί. Παραδόθηκε, έχει ημερομηνία 22 του Δεκέμβρη, κατά ακρίβεια. Πιθανόν να προκύπτουν ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες ή και ποινικές αναλόγως.
Το έχω διαβάσει, δεν έχω καταλήξει ακόμη, αλλά είμαστε πολύ κοντά να καταλήξουμε σε αυτό το. Δεν έχετε καταλήξει. Ναι. Το θέμα δεν είναι απαθαρά. Είναι πολύ διάστατο το θέμα. Ναι, εσείς δεν θα πάρετε όμως απόφαση, φαντάζομαι. Εσείς θα πάρετε την απόφαση αν θα το δώσετε στην νομική υπηρεσία ή αν θα το κρατήσετε. Ναι, προφανώς. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το περιεχόμενο του πορίσματος πρωτίστως. Έτσι, ναι, με το περιεχόμενο. Είναι που θα άρα κάνει το έχετε drive. Διαβάσει, λέτε, αλλά δεν έχετε ακόμη αποφασίσει αν πρέπει να πάει η νομική. Είμαστε στο τελικό στάδιο μελέτης του. Αυτό ναι. Ακριβώς. Επειδή ακούστηκαν και βγήκαν πάρα πολλά πράγματα προς τα έξω, μου κάνει εντύπωση που ακόμη σκέφτεστε αν θα πάει η νομική υπηρεσία και σε αποφασίσει, ίσως δεν είναι ήδη στο τέλος της ημέρας. Νομίζω είναι ένα πολύπλοκο θέμα, δεν είναι τόσο απλό. Και όπως είπα. Εντάξει, τα σινιά βεβαίως ήταν απλά. Ναι, προφανώς είναι πράγματα που έγιναν τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν. Εδώ όμως μιλούμε και συζητούμε το θέμα των ενδεχόμενων ευθυνών, προσωπικών πλέον ευθυνών, που είναι κάτι διαφορετικό. Ωραία, βεβαίως. Απλώς σε μια χώρα που ποτέ δεν έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, θα πρέπει σε κάποια φάση αυτή η ρότα να αλλάξει, αν θέλουμε να αλλάξουμε κιόλας και αν θέλουμε να πηγαίνουμε και μπροστά. Το να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας ή να μην θέλουμε να αποδοθεί ευθύνη, εάν υπάρχει. Ακριβώς. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εσείς φταίτε για κάτι εάν δεν αποδειχθεί ότι φταίτε. Σωστά. Άρα. Και ίσως εδώ είναι ξεκάθαρο ότι ο τελευταίος που φέρει μαζί του βαρύδια ή οτιδήποτε που τον εμποδίζουν να πάρει τέτοιες αποφάσεις είμαι εγώ που πρόσφατα έχω κάνει ναι, join. Πιστεύετε ότι αυτό που είπατε τώρα, ότι δεν ξέρετε ακόμα σίγουρα αν θα οδηγηθεί στην νομική υπηρεσία. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τη μελέτη σε αυτόν τον βαθμό που να έχουμε καταλήξει στα συμπεράσματα. Σε αυτά όμως που ακούτε, σε αυτά που διαβάσατε, τι λέτε. Μέχρι τώρα, δεν θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά πόσο σκέφτεστε, έχουν γίνει πράγματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Το θέμα των προσωπικών ευθυνών, αν μου επιτρέψετε ακόμα λίγο και να επανέλθω. Καταλαβαίνω την επιμονή, αλλά. Όχι, επειδή έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, όχι για τίποτα άλλο. Όχι από τότε που αναλάβατε εσείς, γενικότερα αυτό το θέμα το τραβάμε. Σωστά. Θυμάστε πότε πλημμυρίσαν οι σερβέρ. Πήρε πολύ χρόνο η ολοκλήρωση του πορίσματος. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Από τον Απρίλιο, Μάιο ουσιαστικά μέχρι τον Δεκέμβριο. Άρα αυτές οι ευθύνες, οι προσωπικές που λέτε που ενδεχομένως να υπάρχουν, επειδή είναι τόσοι πολλοί και διαφορετικοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι δουλειά όμως της νομικής υπηρεσίας, το ξεκαθαρίζετε. Δεν είστε εσείς σε αυτή τη θέση. Είναι ένα πολύ διάστατο θέμα, οπότε θα καταλήξουμε σύντομα. Λίγη υπομονή. Ναι, απλώς επειδή πέφτει πάνω σας η μπήλια και γι' αυτό αντιλαμβάνεστε τι λέω, τουλάχιστον. Θα ξαναβρεθούμε να συζητήσουμε το θέμα, νομίζω. Ωραία. Όταν λοιπόν, θα έχω απάντηση. Δεν θα φύγετε από εδώ αν δεν μπούμε για τον ψηφιακό πολίτη. Ψηφιακό πολίτη. Ναι. Λοιπόν, σας είπα, είμαι άσχετη από τεχνολογία. Τι θα μπορώ λοιπόν να κάνω. Ωραία. Ο ψηφιακό. Γελάτε, κύριε Κουκουμά, σας βλέπω που κοροϊδεύετε. Ο ψηφιακό πολίτη, λοιπόν, είναι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο που ονομάζεται e-government. Μάλιστα. Ψηφιακή διακυβέρνηση του κράτου. Ή έτσι λίγο πιο απλά, η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, τις οποίες το κράτος δίνει προς τον πολίτη ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Και αυτός είναι ένας τομέας που, κακά τα ψέματα, είμαστε πίσω σαν Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη και με βάση τους δείχτες ψηφιακής ορίμασης, όπως ονομάζονται, αλλά και πρακτικά. Nice. Νομίζω ότι μάθαμε όλοι να διεκπαιρώνουμε μεγάλο μέρος του τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας μέσα από μια εφαρμογή μας στο κινητό μας τηλέφωνο. Δηλαδή, είτε είναι οι πληρωμές μας, είτε τα τραπεζικά μας, είτε η επικοινωνία μας, η κοινωνική, η εργασία μας κτλ. Ίσως το μόνο τομέας που δεν το πράττουμε είναι η επαφή μας με το κράτος. Ναι, οπότε, που αυτό θα έπρεπε να έχει προτεραιότητα. Και τα υπόλοιπα να γίνονται έτσι οι διαζώσεις. Ναι, είναι πιο ωραία η επικοινωνία. Ωραία. Και είναι λοιπόν αυτός ο στόχος του ψηφιακού πολίτη. Ψηφιακός πολίτης είναι μια εφαρμογή λοιπόν. Αλλά τέτοιες υπηρεσίες θα μπορεί ο πολίτης σταδιακά να έχει και μέσω της κεντρικής κυβερνητικής πύλης, το CAF-CY, το οποίο θα αναβαθμίσουμε ξεκινώντας από τον Μάρτιο. Μάλιστα. Λοιπόν, μέσω του ψηφιακού πολίτη θα μπορούμε και βάλαμε στόχο για φέτος να έχουμε τρία επίσημα έγγραφα ψηφιοποιημένα, την ταυτότητά μας, την άδεια ανωδήγησης και το έγγραφο καταλληλότητας του οχήματος μας. Αυτό τι σημαίνει, ότι όπως την κάρτα μου την πιστωτική δεν την κουβαλάω σε φυσική μορφή, αλλά πάνω στο κινητό. Με τον ίδιο τρόπο περίπου θα λειτουργώ και με τα έγγραφα αυτά. Πέραν τούτου όμως, μιλήσαμε και για ηλεκτρονική υπογραφή. Ο πολίτης τι χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει κάποιον τρόπο να διεκπαιρώσει εργασίες που σήμερα πρέπει να γίνουν με φυσική παρουσία, να τις διεκπαιρώσει ηλεκτρονικά. Οπότε. Με την ηλεκτρονική υπογραφή ή σαν βάση την ηλεκτρονική υπογραφή θα μπορούμε σταδιακά να υπογράφουμε
αιτήματα ή αιτήσεις προς το κράτος, να διευκρινίσουμε συναλλαγές με το κράτος ηλεκτρονικά από τον καναπέ μας, έτσι, από το σπίτι μας, χωρίς να χρειάζεται να πάμε σε πιστοποιών υπάλληλων, να μας το πιστοποιήσει, να πάμε με φυσικό τρόπο να παραδώσουμε αυτή την αίτηση. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο ψηφιοποίησης. Το δεύτερο επίπεδο είναι μετά εκείνη την υπηρεσία να τη διεκπαιρώσουμε και ηλεκτρονικά εντός των κρατικών υπηρεσιών. Να μην χρειάζεται να εμπλακούν όσοι. Ναι, να ψηφοποιηθούν και οι υπηρεσίες. Ακριβώς. Να μην ψηφοποιηθούν. Που είναι και το μεγαλύτερο, αν θέλετε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Ναι. Γιατί ακόμη πας τώρα στην δημόσια υπηρεσία και είναι ακόμη τα γραφεία τα παραδοσιακά. Με τους φακέλους, ειδικά εκείνο το ροζ, το χρώμα και εκείνο το. Ξέρετε εσείς, ναι, που είναι στιβαγμένα πίσω. Είναι ωραίο background, αλλά στο τέλος της ημέρας, επειδή χάνονται φάκελοι, χάνονται αρχεία, χάνεται. Αυτοί θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν. Η ψηφιοποίηση της κρατικής μηχανής, όπως την ονομάζω εγώ. Είναι το άλλο επίπεδο ενεργειών. Ναι, πρέπει να φέρουμε το συντομότερο λύσεις προς τον πολίτη, αλλά παράλληλα θα τολμήσουμε φέτος να ξεκινήσουμε κάποια έργα μεταμόρφωσης, transformation, αλλά θέλετε, για αυτήν τη μηχανή που λέω, που είναι τεχνολογικά, είναι οργανωτικά, είναι διαδικαστικά. Όπως είναι η επιλογή συστημάτων και η υλοποίησή τους που είπαμε στην αρχή με το e-justice, ούτως ώστε να έχουμε ένα πιο σύγχρονο κράτος σύντομα. Γιατί κάτι τέτοιο νομίζω είναι σημαντικό και προς άλλους κατευθύνσεις, όπως είναι ας πούμε η κατεύθυνση σημαντική για το κράτος της προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων. Χωρίς να έχεις έναν τέτοιο σύγχρονο κράτος, είναι δύσκολο να πείσεις. Πού θα τους φέρεις. Σωστό. Υπουργέ μου, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. 32 το ραντεβού σας είναι σε λίγο, νομίζω προλαβαίνετε, εκτός και αν έχει κίνηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Μην με ξεχάσετε για το σερβέρ. Εγώ δεν θα σας ξεχάσω. Το ξέρω. Να είστε καλά. Γεια σας, καλημέρα.